Έξω από τη Βουλή. Ρε Βάνα! Βάνα! Λοιπόν, έλα, οι ροκαριοφίλοι δεν μας ακούει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση. Έτσι όπως βλέπω, έχουν πέσει και τα πρώτα δακρυγόνα. Ο κόσμος έχει υποχωρήσει. Και αυτή τη στιγμή... Αντώνη, με ακούτε? Τώρα σε ακούω, Ηρώ, μια χαρά. Σε ακούω, Ηρώ, καριοφίλη, σε ακούω. Ωραία, θα πρέπει να σου πω ότι πραγματικά έχει ξεκινήσει μια ένταση εκεί που λέγαμε ότι είναι όλα ειρηνικά. Ξεκίνησε από την πλευρά του Άγνου Στρατιώτη, όπου πλησίαζαν πολύ στα κάγκελα κάποια άτομα και πέταξαν μία μολότοφ. Και αμέσως μετά άρχισαν να πετάνε μολότοφ στο προάβλιο της Βουλής από την πλευρά της Βασιλής Σοφίας και επί της Βασιλής Σοφίας εκεί που είναι στημένος ο φράχτης. Ταυτόχρονα άρχισαν να πετάνε πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Τώρα ο ήχος που ακούτε είναι οι αποδοκιμασίες από τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν είναι αποδοκιμασίες για την ένταση με τις μολότοφ ή αντιθέτως για την επίθεση που έχουν εκδηλώσει τα ΜΑΤ. Έριξαν λοιπόν μολότοφ εκεί που είναι ο φράχτης στη Βασιλή Σοφίας. Κατέβηκε η δημιουργία των ΜΑΤ και τους κυνήγησε. Γι' αυτό και ο δρόμος εκεί επί της Βασιλής Σοφίας έχει αδειάσει και όλοι όσοι προκάλεσαν αυτή την ένταση έχουν αρχίσει πίσω και υποχωρούν. Και εμείς, Ηρώ, επειδή έχουμε και το πλάνο από ψηλά εκεί επί της Βασιλής Σοφίας, βλέπουμε από τη μία να φεύγουν τα δακρυγόνα και τα καπνογόνα από την πλευρά της αστυνομίας και είδαμε και φωτοβολίδες από την πλευρά των διαδηλωτών. Υπάρχει λοιπόν μια ανταλλαγή αντικειμένων αυτή την ώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει εδώ το θέμα και δεν θα έχουμε περισσότερα επεισόδια. Επαναλαμβάνω ότι είπες ότι έπεσαν μολότοφ ακόμα και στο προάβλιο της Βουλής, έτσι. Ακριβώς. Έπεσαν λοιπόν οι μολότοφ και πέτρες ταυτόχρονα στις αστυνομικές δυνάμεις. Βλέπετε σίγουρα και τον καπνό από τα δακρυγόνα. Έγινε η χρήση των δακρυγόνων αμέσως με τη δημιουργία που βγήκε για να τους απομακρύνει. Και από ό,τι βλέπω τώρα εκεί στη Βασιλή Σοφίας έχει κοπεί στα δύο η διαδήλωση. Είναι άτομα που υποχωρούν τρέχοντας προς την Πανεπιστημίου. Όλοι οι υπόλοιποι όμως που είναι στην πλατεία Συντάγματος αλλά και στην Αμαλίας. Κι άλλη μια φωτοβολίδα πέφτει τώρα στο προάβλιο της Βουλής. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ηρώ, το νερό που βλέπουμε, Ηρώ, μου επιτρέπεις, το νερό το οποίο βλέπουμε να εκτοξεύεται προς τους διαδηλωτές είναι από την περίφημη άβρα της αστυνομίας. Χρησιμοποιείται το μηχάνημα αυτό? Ναι, ακριβώς. Πρόσεξε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Τα οχήματα πάντα βρίσκονται έξω, πάντα βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αυτή τη φορά λοιπόν φαίνεται ότι η αστυνομία προχώρησε στη χρήση με τον Έαντα, με το όχημα το οποίο πετά νερό. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όπως έβλεπα, έχει κοπεί η διαδήλωση στα δύο και υποχωρούν. Όσοι δέχονται την ποσότητα του νερού υποχωρούν και κατεβαίνουν προς την Πανεπιστημίου. Τώρα βλέπουμε πάλι, εγώ Ηρώ, λέω απλά ότι είναι για πρώτη φορά που σε διαδήλωση χρησιμοποιείται ο Έαντας, το μηχάνημα ρήψης νερού, το αυτοκίνητο, το όχημα ρήψης νερού της αστυνομίας. Για πρώτη φορά κάνει ρήψη νερού σε διαδηλωτές από την ημέρα που αγοράστηκε το συγκεκριμένο όχημα. Βλέπουμε συγκεκριμένες ρήψεις νερού. Δεν είναι συχνές, είναι σταδιακές. Απομακρύνεται ο κόσμος. Και βλέπουμε λοιπόν για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, σε πορεία τον Έαντα να ρίχνει νερό στους διαδηλωτές. Λοιπόν, παραμένεις για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Πάω στην Ευαγγελία Τσικρίκα και πάλι. Καθώς, Ευαγγελία, αυτό το οποίο έλεγες πριν ότι μπορεί να συμβεί, το έκαναν τελικά οι υπάλληλοι της Βουλής. Διέκοψαν τη λειτουργία του καναλιού της Βουλής. Λοιπόν, Αντώνη, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο κύριος Τουρνάρας αναμένεται να πάρει πίσω την τροπολογία μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς, η Ευαγγελία Τσικρίκα, σε διακόπτω, είναι εικόνα αυτή τη στιγμή από το κανάλι της Βουλής, το οποίο έχει ρίξει κάρτα. Δεν μεταδίδει πλέον ζωντανά τη συνεδρίαση. Έχει ρίξει κάρτα και βλέπουμε αυτό εδώ. Είναι κάτι το οποίο, λοιπόν, Αντώνη, μπορεί να διαβάσει κανείς. Η συνεδρίαση διακόπη για περίπου 10 λεπτά, καθώς αναμένεται να εισέλθει στην αίθουσα ο κύριος Τουρνάρας και να ανακοινώσει ότι παίρνει πίσω την τροπολογία. Πριν από λίγο, ο κύριος Μαϊμαράκης μίλησε με τους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι βρίσκονται πέριξ του χώρου της Ολομέλειας, και τους είπε ότι δεν θέλω πανηγυρισμούς, όμως σε λίγη ώρα ο Υπουργός Οικονομικών θα κάνει μία ανακοίνωση και θα επιστρέφουμε στο παλιό καθεστώς. Ωραία. Με λίγα λόγια, Ευαγγελία μου, αν καταλαβαίνω καλά, πέτυχαν αυτό που ήθελαν οι υπάλληλοι της Βουλής. Παίρνει πίσω ο Υπουργός Οικονομικών την περίφημη τροπολογία. Επιστρέφουμε έξω από τη Βουλή σε διακόπτω, καθώς έχουμε πολλές μολότοφ. Πάμε στο Χρήστο Σαμαρά. Χρήστο, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Βρίσκομαι ακριβώς σε Σταλολουδάδικα, στη Βολή των Ολοκληρωτών Επιστημίων και Βασιλής Σοφίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε βροχή από μολότοφ εδώ και περίπου 10 λεπτά. Έχουν βγει δύο πυροσβεστικά οχήματα, ο Έαντας και ακόμη ένα, τα οποία πλησίασαν αρκετά τον κόσμο και κάνουν ρήψεις νερού για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά λοιπόν είδαμε το φραγμό, είδαμε το στίχος να ανοίγει και να βγαίνουν τα δύο πυροσβεστικά, τα δύο οχήματα από το φραγμό, να πλησιάζουν τον κόσμο και να ρίχνουν νερό προς τους διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές έχουν υποχωρήσει, κάποιοι έχουν φύγει προς την οδό Πανεπιστημίου
και κάποιοι έχουν κατέβει από την οδό Βασιλείου Γεωργίου προς την κάτω πλευρά της πλατείας του Συντάγματος, ενώ υπάρχουν ομάδες νεαρών, ομάδες κουκουλοφόρων, οι οποίοι ρίχνουν συνεχώς βόμβες μολότοφ προς τον Έατα. Μάλιστα, κάποιες έχουν εκραγεί ακριβώς δίπλα του και για μερικά δευτερόλεπτα τα λάθη κάτω άρπαξαν φωτιά, αλλά έσβησαν γρήγορα. Ενώ πετάνε συνεχώς πέτρες και ό,τι άλλο αντικείμενο να. Βλέπουμε, Χρήστο, και εμείς τα πλάνα μας, βροχή από βόμβες μολότοφ προς την είσοδο της Βουλής στη Βασιλή Σοφία. Σε ακούω, Χρήστο Σαμαρά. Λέω ότι βλέπουμε, Χρήστο Σαμαρά, μία βροχή από μολότοφ αυτήν την ώρα προς την είσοδο της Βουλής στη Βασιλή Σοφία. Πάμε και στην Ηρώ Καριοφίλη. Ηρώ, τι εικόνα έχεις εσύ? Λοιπόν, υπάρχει καταιγισμός από μολότοφ, θα πρέπει να σου πω, και ταυτόχρονα υπάρχει και καταιγισμός από ρήψη νερού από τα οχήματα, τα δύο τα πυροσβεστικά. Πέφτουν διαρκώς βόμβες μολότοφ, θα τις βλέπεις τώρα και εσύ στη ζωντανή σύνδεση, στο προάβλιο της Βουλής που είναι από την πλευρά Αμαλίας και Βασιλής της Σοφίας. Δεν υποχωρούν οι νεαροί που ξεκίνησαν, και άλλοι μολότοφ τώρα θα τη βλέπετε σίγουρα. Δεν υποχωρούν οι νεαροί οι οποίοι ξεκίνησαν τα επεισόδια. Είναι όμως εντυπωσιακό, θα πρέπει να σου πω, ότι ο κόσμος, όλος ο υπόλοιπος, στέκεται στις θέσεις του ειρηνικά. Είναι μόνο μία μικρή ομάδα, όπως πάντα άλλωστε τα τελευταία χρόνια, που προκαλεί όλη αυτή την ένταση με απανωτές ρήψεις μολότοφ και απάντηση από την άλλη πλευρά, από την αστυνομία, με απανωτές ρήψεις και δακρυγόνων, αλλά και τον Έαντα. Και τα δύο οχήματα είναι κρυμμένα, από όσο μπορώ να δω, είναι κρυμμένα πίσω από το φράχτη. Θα πρέπει να γίνεται και ένας σωστός υπολογισμός, βέβαια, με τις ρήψεις νερού, γιατί είναι επικίνδυνο. Μέχρι τώρα οι ρήψεις του νερού είναι σποραδικές. Έχουν καταφέρει, τους έχουν διαλύσει. Έχουν διαλύσει δυστυχώς και την πορεία στα δύο, βέβαια. Αλλά αυτούς που πετούν τις βόμβες μολότοφ τους έχουν αναγκάσει να υποχωρήσουν πιο πριν. Βγαίνουν όμως και πάλι κάποια στιγμή όταν σταματούν οι ρήψεις νερού και αρχίζουν από την πλευρά τους τις ρήψεις των μολότοφ. Το προάβλιο της Βουλής διαρκώς δέχεται βόμβες μολότοφ. Και ένα άλλο το οποίο ίσως θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Και αυτό όσο εμείς μιλάμε, Ηρώ, βλέπουμε εικόνα αυτή τη στιγμή από το Sky News, το οποίο βεβαίως μεταδίδει και το CNN, ζωντανά τα επεισόδια στην Αθήνα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι το επίκεντρο, μαζί με τις αμερικανικές εκλογές βεβαίως. Για το όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Βουλή, τα ξένα μέσα, παρακολουθούν και τα όσα συμβαίνουν απ' έξω. Και από αυτό το πλάνο του Sky News βλέπουμε και το νέο, αν δεν κάνω λάθος, αριστερά μας, που είναι το όχημα το οποίο ρίχνει το νερό σε εκείνους βεβαίως που πετούν τις μολότοφ. Ηρώ, συνέχισε. Ένα άλλο σημείο στο οποίο σίγουρα θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει προσοχή, να υπάρξει ένταση, είναι στις δημιουργίες των ΜΑΤ. Να βλέπουμε στα πλάνα μας, Ηρώ, από τα ξένα δίκτυα, το Νέαντα να ρίχνει νερό και να σβήνει και τις μολότοφ βεβαίως, να ρίχνει νερό προς τους διαδηλωτές. Στο σημείο και στον Άγνο Στρατιώτη που έχουν στηθεί τα κάγκελα, όπως πάντα, υπάρχει από πίσω, υπάρχουν πολλές δημιουργίες των ΜΑΤ, δύο σειρές των ΜΑΤ. Κάποιοι όμως έχουν καταφέρει και έχουν περάσει μέσα από τα κάγκελα. Είναι ειρηνικά, βέβαια, προς το παρόν. Όλο το κέντρο των επεισοδίων αυτή τη στιγμή είναι Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας, εκεί στο πλαϊνό προάβλιο, στο οποίο πέφτουν και οι βόμβες μολότοφ. Έχει σταματήσει η βροχή, θα πρέπει να σου πω, εδώ και περίπου 15 λεπτά. Δεν σταματούν όμως τα επεισόδια. Υπάρχει διαρκώς ο καπνός από τα χημικά, αλλά και από τις βόμβες μολότοφ και οι ρήψεις από τον Έαντα και το δεύτερο πυροσβεστικό όχημα, οι οποίες γίνονται όμως σποραδικά. Δεν είναι δηλαδή διαρκώς, είναι διακοπτόμενες. Και βλέπω και Ηρώ φωτοβολίδες οι οποίες φεύγουν προς τους αστυνομικούς με εξαιρετική ταχύτητα. Πρέπει να είναι από πιστόλια φωτοβολίδων, δεν εξηγείται αλλιώς. Και δεν σημαδεύουν ψηλά, πρέπει να σου πούμε, βάσει τα πλάνα μας. Σημαδεύουν προς τους αστυνομικούς. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Όπως έχω την εντύπωση ότι κάποιες μολότοφ σκάνε και εκρήγνεται, πρέπει να είναι αυτές οι νέου τύπου μολότοφ που έχουν και τα εκρηκτικά μέσα. Ναι, υπάρχει μία. Βάζουν. Αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι καταιγισμός από μολότοφ. Είναι επί της Πανεπιστημίου, μπροστά από την Αγροτική Τράπεζα, αν δεν κάνω λάθος. Διαρκώς πέφτουν μολότοφ, Αντώνη, θα το βλέπεις κι εσύ. Διαρκώς πέφτουν μολότοφ. Και βλέπουμε ότι εκτός από τη λάμψη και τις φλόγες προκαλείται και έκρηξη, καθώς αυτές οι νέου τύπου μολότοφ, ξαναλέω, περιέχουν και εκρηκτική ύλη. Ακριβώς, έχουν μία μικροποσότητα εκρηκτικής ύλης. Εδώ και περίπου 6 μήνες έχουν κάνει, θα μπορούσα να σου πω, την εμφάνισή τους. Και ακριβώς επειδή έχουν αυτή την ποσότητα. Είδαμε την έκρηξη εμείς τώρα. Η φωτιά που προκαλείται είναι ακόμη μεγαλύτερη και είναι ακόμη πιο έντονη. Και φυσικά η μολότοφ αυτή είναι ακόμη πιο επικίνδυνη και για τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και για όσα άτομα βρίσκονται από γύρω. Όπως είδα και φωτοβολίδες να σταματούν στις ασπίδες των αστυνομικών, Ηρώ. Και αυτό, Αντώνη, εξαιρετικά επικίνδυνο, έτσι. Καταιγισμός μολότοφ αυτή τη στιγμή στην Πανεπιστημίου. Φαίνεται από τα πλάνα προφανώς διαρκώς. Αν μπορώ να δω καλά από το σημείο που είμαι, πρέπει να έχουν ρίξει και μολότοφ ακριβώς
μπροστά από την τράπεζα που είναι στην Πανεπιστημίου, από τις Μολότοφ που έχουν πέσει εκεί στο σημείο, στην Πανεπιστημίου. Η ΡΟ κάνει κάποια κίνηση αυτή τη στιγμή, η αστυνομία. Τι ακριβώς κίνηση είναι αυτή? Έχω την εντύπωση ότι κατεβαίνουν οι δυνάμεις τη Βασιλής Σοφίας. Ναι. Κατεβαίνουν λοιπόν από τη Βασιλής Σοφίας, οι δυνάμεις που ήταν μπροστά στο φράχτη, κατεβαίνουν προς την Πανεπιστημίου. Αυτό που γίνεται πάντα για να μπορέσουν αυτούς που προκαλούν τα επεισόδια να τους κατεβάσουν όπως πάντα μέχρι τα προπήλαια για να σταματήσουν να γίνονται επεισόδια και να πέφτουν οι Μολότοφ στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό γίνεται πάντα. Οι δυνάμεις τους οδηγούν δηλαδή προς τα πίσω για να τελειώσουν και μακάρι να τελειώσουν. Αλλά θέλω να σου πω για ακόμη μία φορά ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος μένει στις θέσεις του απολύτως ειρηνικά. Και πριν από λίγο αποδοκίμαζαν τα επεισόδια και τις Μολότοφ με σφυρίγματα και με. Και τους, ωραία, Ιρό, δώσε μου μισό λεπτό να πάω και στο Σπύρο Λάμπρου, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος. Σπύρο, σε ποιο σημείο είσαι? Με ακούει ο Σπύρος Λάμπρου? Δεν με ακούει, έχει πέσει η γραμμή. Ιρό, έρχομαι και σε σένα και πάλι. Βλέπουμε πάλι ρήψεις από τον Έαντα, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να σβήσει και τις φωτιές σε πολλά σημεία που έχουν ανάψει από τους Μολότοφ. Ναι, συμβαίνει αυτό με τον Έαντα. Θα ήταν διπλή χρήση του. Οι αστυνομικοί το έλεγαν πάντα αυτό, ότι και θα μπορεί να διαλύει τους ταραξίες, αλλά και να σβήνει τις φωτιές. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του Έαντα, αν θέλεις. Εμένα πάντως μου προκαλεί εντύπωση, γιατί η αστυνομία απειλεί εντός εισαγωγικών εδώ και περίπου ένα χρόνο ότι θα βγάλει τον Έαντα. Θα βγάλει πάντα τα οχήματα αυτά, ναι. Ήταν στις πορείες και σε πιο έντονα επεισόδια. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή τη φορά είχαν αποφασίσει, πιθανότατα. Πάντως χρησιμοποιούνται προς το παρόν με εδώ και διστακτικά από ό,τι βλέπω και από την αστυνομία. Λοιπόν, η ΡΟ παρακολουθεί την κατάσταση. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο και πάλι σε σένα. Πάμε και πάλι στην Ευαγγελία Τσικρίκα. Συμβαίνει το απίστευτο αυτή την ώρα, Ευαγγελία.